Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και η σημερινή παρουσίαση, η οποία θα παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο του γιατί nutrient profiling, γιατί ασχολούμαστε, όπως λέμε στα ελληνικά, με τα περιγράμματα θρεπτικών συστατικών τροφίμων, πού προέκυψε, γιατί μπήκαμε εκεί, τι είναι το Nutri-Score και αν αυτό αλλάζει ή όχι αυτά που ήδη ξέρουμε σχετικά με τη μεσογειακή διατροφή. Ο κύριος όγκος της δουλειάς που θα δείτε σήμερα είναι μια μελέτη που εκπονήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Χημίας και Ανάλυσης Τροφίμων, υπό την επίβλεψη της κυρίας Μαρίας Κοψοκεφάλου, καθηγήτριας στη διατροφή του ανθρώπου, στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. Και θα ξεκινήσω εδώ με λίγα λόγια αντιπρολόγου. Αν και νομίζω όλοι το ξέρετε, είναι χρήσιμο συνέχεια να θυμόμαστε ότι αν και έχουμε μία τάση να μιλάμε για υγιεινά τρόφιμα, το υγιεινό τρόφιμο και το πόσο υγιεινό ή όχι είναι ένα τρόφιμο είναι λίγο παραπλανητικό σαν όρος. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για τρόφιμα τα οποία έχουν τη δυνατότητα όταν καταναλώνονται στις κατάλληλες μερίδες και με την κατάλληλη συχνότητα και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, να χτίζουν ή όχι μια υγιεινή διατροφή. Είμαστε αρκετά καλοί ιδιαιτολόγοι και η επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά για να μπορούμε να ξέρουμε τι είναι μια υγιεινή διατροφή και τι όχι. Παρ' όλα αυτά και μόνη της η υγιεινή διατροφή δεν αρκεί για να φτάσουμε στο τελικό που είναι η καλή υγεία. Η υγιεινή διατροφή συνδυάζεται με φυσική δραστηριότητα για να μπορέσουμε να έχουμε την καλή υγεία. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για υγιεινά τρόφιμα, προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε ένα άλμα και ουσιαστικά να συνδέσουμε απευθείας το τρόφιμο με την υγεία. Στην Ευρώπη το νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει αυτό το άλμα υπάρχει και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ονομάζεται λειτουργικά τρόφιμα. Λειτουργικό είναι ένα οποιοδήποτε τρόφιμο φέρνει έναν ισχυρισμό επάνω σε αυτό, έτσι, κάποιο τρόφιμο το οποίο δηλώνει ότι έχει μια απευθείας σχέση με την υγεία. Αυτό μπορεί να είναι είτε ένα τρόφιμο το οποίο είναι πλούσιο σε κάποιο ιχνοστοιχείο και άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι συμβάλλει στην καλή υγεία των οστών, ένα τρόφιμο το οποίο είναι πηγή ασβεστίου για παράδειγμα, είτε μπορεί να έχει και μια άλλη επίδραση στην υγεία, όπως λοιπόν ένα τρόφιμο εμπλουτισμένο σε φυτοστερόλες, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με μείωση της ολικής χοληστερόλης. Η λειτουργικότητα παρόλα αυτά έχει προϋποθέσεις και όταν λοιπόν μιλάμε για τρόφιμα τα οποία έχουν απευθείας αντίκτυπο στην υγεία, όταν ξεκίνησε αυτό το πλαίσιο να χτίζεται στην Ευρώπη, το οποίο κάπου έγινε λίγο πριν το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προέβλεψε ότι ασχέτως εάν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένα τρόφιμο έχει απευθείας σχέση με την υγεία, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα ενδιάμεσα στάδια. Και έτσι λοιπόν οποιοδήποτε τρόφιμο το οποίο έχει κάποιον ισχυρισμό διατροφής ή υγείας θα πρέπει να λέει ότι πρέπει να καταναλώνεται ως μέρος μιας υγιούς και ισορροπημένης διατροφής. Ταυτόχρονα η Κομισιόν έκανε αρκετά σαφές το 2006 ότι όλα τα τρόφιμα δεν είναι ίδια. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν και μπορούμε να επικοινωνούμε τη σχέση ενός τροφίμου στην υγεία και τρόφιμα μπορούν να έχουν ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, ήδη από το 2006 η Κομισιόν ζήτησε να χτιστεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορεί να αξιολογεί τη συνολική σύσταση του τροφίμου και μόνο τα τρόφιμα τα οποία στο σύνολό τους έχουν μια σύσταση που προωθούν την υγεία να μπορούν να φέρουν ισχυρισμούς διατροφής και υγείας. Για να το πω πάρα πολύ απλά, και τα παραδείγματα που ακούστηκαν εκείνη την περίοδο όταν έγινε αυτή η κουβέντα είναι ότι υπήρχαν ερωτήματα αν κάποια τρόφιμα τα οποία είναι στην κορυφή της μεσογειακής πυραμίδας, για παράδειγμα σε εμάς, θα πρέπει να φέρουν ισχυρισμούς διατροφής και υγείας ή αν θα πρέπει οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας να περιοριστούν σε αυτό που λέμε εμείς απλά πιο υγιεινά τρόφιμα, αυτό που εγώ θα πω λίγο πιο τεχνικά, σε τρόφιμα τα οποία μπορούν πιο εύκολα να μπουν σε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Τρόφιμα λοιπόν τα οποία θέλω να προωθήσω επί τούτου για να έχω καλύτερες διατροφικές συνήθειες και όχι τρόφιμα τα οποία υποχρεωτικά, και όχι τρόφιμα τα οποία απλά καταναλώνονται σε μεγάλο βαθμό.
Αυτό το πλαίσιο του 2006 ξεκίνησε ουσιαστικά στην Ευρώπη και αυτό το γαϊτανάκι που βλέπουμε σήμερα και έχτισε ένα καινούριο επιστημονικό κλάδο στον χώρο της διατροφής, τον κλάδο του Nutrient Profiling ή περιγράμματα θρεπτικών συστατικών. Το Nutrient Profiling σαν ορισμός είναι η επιστήμη που κατηγοριοποιεί ή κατατάσσει τρόφιμα με βάση τη διατροφική του σύσταση σε σχέση με την ικανότητά τους να προλαμβάνουν νόσους ή να προωθούν την υγεία. Κοινώς, τι κάνει το Uterine Profiling, μελετάει τη σύσταση των τροφίμων και με βάση αυτή τη σύσταση αποφασίζει αν ένα τρόφιμο ταιριάζει ή όχι στις συστάσεις. Και αυτό το κάνει με δύο τρόπους. Είτε αποφασίζει αν το τρόφιμο ταιριάζει ή όχι στις συστάσεις, και έχουμε λοιπόν αυτό που λέμε ένα διχοτομημένο αποτέλεσμα, το οποίο σημαίνει ναι, όχι, ταιριάζει, δεν ταιριάζει, ή έχουμε μία κατάταξη, συνήθως με τη μορφή score, του πόσο πολύ ή λίγο ταιριάζει αυτό το τρόφιμο στις συστάσεις. Σήμερα υπάρχει μία πληθώρα συστημάτων και εφαρμογών αυτής της επιστήμης, του Nutrient Profiling. Μπορούμε να τη δούμε σε διάφορες χώρες να χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε συστήματα επισήμανσης. Το Traffic Light System του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένα τέτοιο, όπου κατηγοριοποιεί την περιεκτικότητα των τροφίμων σε πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο, χαμηλό, υψηλό, μέτριο. Ή έχουμε άλλα παραδείγματα όπως είναι το Keyhole ή το Nutri-Score που θα δούμε σήμερα. Και επίσης υπάρχουν χώρες στις οποίες βλέπουμε το Nutrient Profiling να χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο προωθητικών ενεργειών. Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Nutrient Profiling σύστημα του FSA Ofcom, που είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, αποφασίζει ποια τρόφιμα μπορούν να παίξουν στην παιδική ζώνη και ποια δεν μπορούν να παίξουν στην παιδική ζώνη, μελετώντας μόνο τη σύστασή τους. Και τέλος, έχουμε και εφαρμογές στον ανασχεδιασμό τροφίμων, όπως χώρες όπως πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, έχουν πολύ εκτεταμένα συστήματα nutrient profiling, τα οποία υποδεικνύουν με ποιον τρόπο τρόφιμα θα πρέπει να ανασχεδιαστούν ή όχι. Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες έχουν δικά τους συστήματα nutrient profiling, τα οποία χρησιμοποιούν εσωτερικά για να εμπνέουν τους R&D κύκλους τους. Σήμερα έχουμε πάνω από 159 διαφορετικά συστήματα στη βιβλιογραφία και αυτό είναι μία ένδειξη του πόσο σημαντικό και πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό το κομμάτι της επιστήμης της διατροφής, τόσο για τους ερευνητές, όσο και για το κοινό, τους πολιτικούς, αλλά και για τις εταιρείες. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο επιμέρους κομμάτι της μελέτης που θα ήθελα να σας δείξω, την οποία θα τη δούμε με αρκετή λεπτομέρεια, για να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε μετά και κουβέντες στο κατά πόσο το Nutri-Score ταιριάζει με τη μεσογειακή διατροφή και ποιος είναι ο ρόλος των γαλακτοκομικών και στα δύο αυτά συστήματα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη μεσογειακή δίαιτα και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιώ τον όρο μεσογειακή δίαιτα, μιας και είναι η πιο σωστή μετάφραση του Mediterranean Diet, δεν είναι μεσογειακή διατροφή, είναι μεσογειακή δίαιτα, μιας και ο όρος δίαιτα, η λέξη δίαιτα από τα γερμανικά, διέτα, περιγράφει τόσο τις τροφικές επιλογές, όσο και τον τρόπο ζωής που αυτοί περιβάλλουν. Στον Ευρωπαϊκό Νότο, λοιπόν, η μεσογειακή δίαιτα είναι το de facto υγειονοδυτικό σχήμα. Νομίζω ότι όσες μελέτες και να βγουν, είναι τόσες πολλές και εκτεταμένες οι μελέτες και τα δεδομένα για το ρόλο της μεσογειακής δίαιτας στην προώθηση της υγείας, όπου θα πρέπει να γίνει κάποια πολύ μεγάλη αλλαγή στον κόσμο και στην επιστήμη για να δούμε ότι αυτό δεν ταιριάζει. Βέβαια, η μεσογειακή δίαιτα δεν είναι πανάκια. Η μεσογειακή δίαιτα ταιριάζει και σίγουρα ταιριάζει στη λεκάνη της Μεσογείου και άρα στον Ευρωπαϊκό Νότο και ίσως σε χώρες οι οποίες δεν έχουν το πολιτισμικό background αλλά και τη βιοπικιλότητα και το κλίμα της Μεσογείου να μην ταιριάζει. Η μεσογειακή δίαιτα συνδέεται τόσο με την υγεία, συνδέεται τόσο με την πρόθεση της παράδοσης, της τοπικής παραγωγής, την κοινωνία και τον πολιτισμό και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική για εμάς. Είναι ένα μνημείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο προστατεύεται από την UNESCO και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλά ένα διατροφικό πρότυπο για τον Ευρωπαϊκό Νότο, είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος παραγωγής, διαχείρισης της γης, διαχείρισης του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, διαχείρισης των τροφίμων και αλληλεπίδρασης. Χτες, για παράδειγμα, είχαμε καθαρά Δευτέρα, η οποία καθαρά Δευτέρα είναι κάτι το οποίο είναι μία ημέρα με πολύ σαφή
διατροφικό χαρακτήρα. Και αν το βγάλουμε αυτό από τα πλαίσια της μεσογειακής δίαιτας, αρχίζουμε σιγά σιγά να χάνουμε τόσο το νόημα της μεσογειακής δίαιτας, όσο και κομμάτια της κουλτούρας μας. Η μεσογειακή δίαιτα έχει παρουσιαστεί στα χρόνια που υπάρχει με πολλές διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή που είδαμε στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο είναι αυτή της κυρίας Τρικοπούλου. Δημοσιεύτηκε περίπου το 1990 και σε αυτή τη μεσογειακή δίαιτα, είναι αυτός ο πίνακας που βλέπετε εδώ στο πλάι, αυτή η πυραμίδα, η κυρία Τριχοπούλου αποτυπώνει την παραδοσιακή δίαιτα των κατοίκων της Κρήτης περίπου το 1960 με 1970. Είναι μια δίαιτα η οποία δεν περιλαμβάνει καθόλου μη παραδοσιακά προϊόντα, δεν περιλαμβάνει καθόλου εκτενώς επεξεργασμένα προϊόντα και γενικά στους ορισμούς της λέει ότι τα τρόφιμα τα οποία ανήκουν στη μεσογειακή δίαιτα είναι μόνο όσα παράγονται στον Ευρωπαϊκό Νότο και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Και άρα λοιπόν προϊόντα τα οποία είναι εισαγωγής δεν ανήκουν σε αυτή την εκδοχή του προτύπου. Θέλοντας να το κάνω αυτό λίγο πιο σαφές, όταν μιλάμε λοιπόν στο πρότυπο αυτό για μη επεξεργασμένα ή για ελαφρώς επεξεργασμένα δημητριακά στη βάση, μιλάμε για πληγούρι, μιλάμε για τραχανά, μιλάμε για παραδοσιακά μακαρόνια, δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία έρχονται από άλλες χώρες. Δεν μιλάμε σίγουρα για porridge, δεν μιλάμε σίγουρα για βρώμη, δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, όπου ουσιαστικά τη μεγάλη διαφορά θα τη δούμε προς τα επάνω, προς τα ψηλά κομμάτια της πυραμίδας, τα γλυκά έχουν ρόλο και στα πλαίσια αυτά της κυρίας Τρικοπούλου, την πυραμίδα, τα γλυκά μπορούν να καταναλώνονται σε εβδοματιαία και όχι σε μηνιαία βάση, με το κρέας να καταναλώνεται σε μηνιαία βάση και ο λόγος αυτός είναι γιατί στα γλυκά εδώ η κυρία Τρικοπούλου περιλαμβάνει μόνο παραδοσιακά γλυκά. Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε για χαλβά, γλυκά του κουταλιού και πολύ περιορισμένα άλλα γλυκά τα οποία υπάρχουν παραδοσιακά στην Ελλάδα. Okay. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα νέα γλυκά συμπεριλαμβανομένης και της σοκολάτας, η οποία είναι ένα ξένο γλυκό για την περιοχή της Μεσογείου, δεν περιλαμβάνονται καθόλου σε αυτό το πρότυπο. Η πιο πρόσφατη εκδοχή της μεσογειακής δίαιτας είναι αυτή η οποία δημοσιεύτηκε πριν από 2 χρόνια και είναι αυτό που λέμε η μεσογειακή πυραμίδα. Σε αυτήν την εκδοχή, το γκρουπ του Κάρλος Μοντέιρο προσπάθησε να συγκεράσει τόσο τη μεσογειακή διατροφή που βλέπετε στην προστινή όψη της πυραμίδας, όσο και κομμάτια της βιωσιμότητας τα οποία βλέπετε στην πλαϊνή εκδοχή. Αυτή είναι μία εκδοχή της μεσογειακής δίαιτας, η οποία δεν είναι στοχευμένη αμιγώς στην Ελλάδα, καλύπτει το σύνολο της Μεσογείου και οι συγγραφείς αυτής της πυραμίδας, οι ερευνητές οι οποίοι χτίσανε αυτή την πυραμίδα, αποφάσισαν ότι αν και η βάση είναι η διατροφή της Κρήτης το 1960 με το 1970, υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να δούμε ότι και πιο μοντέρνες και πιο σύγχρονες εκδοχές της μεσογειακής δίαιτας έχουν τον ίδιο θετικό αντίκτυπο στην υγεία. Έτσι λοιπόν περιλαμβάνει περισσότερα τρόφιμα και αντί να βγάζει τελείως κάποια τρόφιμα από το πρότυπο, αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά να ανοίγει το πρότυπο και σε τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται ευρέως στη λεκάνη της Μεσογείου και να τα τοποθετεί στο κατάλληλο σημείο μέσα στην πυραμίδα. Έτσι λοιπόν έχει αρκετά περισσότερα επεξεργασμένα τρόφιμα σε σύγκριση με αυτή της κυρίας Τριχοπούλου και όταν έγινε αυτή η διαφορά βλέπετε ότι έγινε και μια πολύ μεγάλη διαφορά στην κατηγοριοποίηση του κρέατος και των γλυκών, όπου τα γλυκά μαζί με τα υπόλοιπα βιομηχανικά επεξεργασμένα γλυκά και σνακ έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή της μεσογειακής πυραμίδας, άρα λοιπόν σε αυτό που συστήνεται μικρότερη κατανάλωση. Εμείς λοιπόν στην δική μας μελέτη χρησιμοποίησαμε και τις δύο αυτές πυραμίδες, όπου θα δείτε η διαφορά βρίσκεται μόνο αμιγώς εδώ στην κορυφή και δεν βλέπουμε πολύ μεγάλες άλλες διαφορές. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο κομμάτι της μελέτης που θα δούμε σήμερα και το δεύτερο αντικείμενο στο οποίο, με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το webinar.
Έτσι λοιπόν είπαμε ότι το 2006 ήταν η πρώτη φορά που η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά ζήτησε να τους δοθεί ένα σύστημα το οποίο θα αξιολογεί τη διατροφική ποιότητα ενός τροφίμου στο σύνολο. Κάμποσα χρόνια πέρασαν, η επιστήμη προχώρησε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε δει αυτό το κομμάτι του νομοθετικού κειμένου να εκτελείται. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία 2 χρόνια, η Κομισιόν έβαλε προτεραιότητα να δράσει σε αυτό ακριβώς το σημείο. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα με την Κομισιόν να λέει ότι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023, είμαστε στο πρώτο τρίμηνο του 2024 και πιθανότατα αυτή η απόφαση θα πάει πίσω για το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο, θα ήθελε να έχει δει μια πρόταση για ένα σύστημα nutrient profiling, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιούν όλες οι χώρες. Αυτό το σύστημα nutrient profiling θα πρέπει να μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό, να αξιολογεί τα τρόφιμα στο σύνολό τους και να μπορεί να τα κατατάσει σε κατηγορίες ανάλογα με την ποιότητα. Στα μάτια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό το σύστημα θα πρέπει να μπορεί φαινός να εκπαιδεύει τους καταναλωτές και να επικοινωνεί με απλό τρόπο τους καταναλωτές τη διατροφική ποιότητα των τροφίμων και άρα λοιπόν κατά πόσο και πόσο συχνά θα πρέπει να καταναλώνουν κάποιο αυτά τα τρόφιμα και στη συνέχεια θα ασχοληθεί με το αν αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες δράσεις όπως για παράδειγμα τον περιορισμό της χρήσης ισχυρισμών διατροφής και ισχυρισμών υγείας από κάποιο τρόφιμα. Το επικρατέστερο σύστημα ήταν το Nutri-Score. Το Nutri-Score είναι αυτό το σύστημα που βλέπετε στα δεξιά. Κατατάς τα τρόφιμα σε 5 κατηγορίες A, B, C, D και E με color coding από πράσινο προς κόκκινο από το περισσότερο υγιεινό προς το λιγότερο υγιεινό. Οι μεσογειακές χώρες ήταν αυτές οι οποίες εξέφρασαν πρώτες και πιο έντονες τη δυσαρέσκειά τους για το Nutri-Score και ένας από τους κύριους λόγους που είδανε αυτό το σύστημα να μην στηρίζει τις διατροφικές αρχές που πίστευαν ότι στηρίζουν η μεσογειακή διατροφή είναι ένα παράδειγμα αυτό που βλέπετε για τα λίπη και τα έλαια. Έτσι λοιπόν στο σύστημα Nutri-Score το βούτυρο, το λάδι καρύδας παίρνουν E, ωραία. Τα έλαια τα οποία είναι από καρπούς όπως είναι το ηλιέλαιο, το καλαποκέλαιο και το λάδι σόγιας παίρνουν D. Το ελαιόλαδο παίρνει C και με την τελευταία αλλαγή του Nutri-Score η οποία έγινε πέρυσι παίρνει B. Αρχικά λοιπόν ήταν μεγάλη η ένταση στο κατά πόσο το ελαιόλαδο πρέπει να παίρνει C, αν το έλαιο το οποίο είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής μπορεί να είναι στη μέση του Nutri-Score ή αν θα πρέπει να έχει καλύτερο scoring και αυτό στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα παραδοσιακά τρόφιμα. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ότι θέλουμε να δούμε εάν το Nutri-Score γινόταν όντως νομοθεσία του κράτους και έμπαινε στην Ελλάδα, πώς θα φαινόταν στο ελληνικό σούπερ μάρκετ, το τοπίο των τροφίμων, και αν τελικά αυτό το πρότυπο συμβαδίζει με την πυραμίδα της μεσογειακής δίαιτας. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιήσαμε την Health, η οποία είναι μια βάση δεδομένων σύστασης επώνυμων συσκευασμένων τροφίμων στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από 8.500 τρόφιμα, και την εποχή που κάναμε αυτή τη μελέτη, χρησιμοποιήσαμε την τελευταία σταθερή έκδοση όπου περιλαμβάνει περίπου 4.000 τρόφιμα. Για να φτιάξουμε τη Health, αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να συνεργαστούμε με αλυσίδες καταστημάτων και λαμβάνουμε φωτογραφίες από όλες τις πλευρές των τροφίμων και ό,τι πληροφορία βλέπουμε πάνω στο τρόφιμο την αρχιοθετούμε σε έναν πίνακα σύστασης. Ο πίνακας αυτός σύστασης περιλαμβάνει τόσο τα διατροφικά χαρακτηριστικά όσο τα συστατικά, ό,τι claim και ισχυρισμούς μπορεί να έχουν μπροστά, είτε διατροφής είτε οτιδήποτε άλλο claim και περιλαμβάνει επίσης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εμείς θεωρούμε χρήσιμη. Και φυσικά, τελικά, κρατάμε και ένα αρχείο από όλες τις φωτογραφίες, ούτως ώστε αν χρειαστεί να γίνει μια ανάλυση με κάποια νέα πληροφορία, το μόνο που γίνεται είναι οι ερευνητές να πηγαίνουν, να κοιτάνε τις φωτογραφίες και να προσθέτουν τη νέα πληροφορία που εμείς χρειαζόμαστε για την ανάλυση. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα που είχαμε, υπολογίσαμε το Nutri-Score. Και εντάχει, για όσο δεν το ξέρετε, το Nutri-Score έχει 2 κατηγορίες θρεπτικών συστατικών,
θρεπτικά συστατικά προς αύξηση ή στα αγγλικά positive nutrients ή θρεπτικά συστατικά προς μείωση negative nutrients. Στα negative nutrients λοιπόν έχουμε ενεργειακή πυκνότητα, άρα λοιπόν ενέργεια είναι 100 γραμμάρια, περιεκτικότητα σε ολικά ζάχαρα, περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και περιεκτικότητα σε αλάτι. Υπολογίζονται αυτά πρώτα και ανάλογα με το σκορ που θα πάρει ένα τρόφιμο σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά, τότε έχει τη δυνατότητα να πάρει και points, θετικά points, από τα τρόφιμα που είναι προς αύξηση. Έτσι λοιπόν, ένα τρόφιμο μπορεί να έχει 11 points εδώ, ωραία, από την περιεκτικότητά του σε ενέργεια, ολικά ζάχαρα, κορεσμένα λιπαρά και αλάτι. Και από αυτά τα 11 points πρακτικά αφαιρούμε, να το πω απλοϊκά, έναν βαθμό αν πάνω από το 40% του τροφίμου είναι φρούτα, λαχανικά, όσπρια ή ξηρή καρπή. Άλλον ένα βαθμό αν έχει πάνω από 0,9 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια φυτικές ίνες και άλλον ένα βαθμό αν έχει πάνω από 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 100. Αυτό μας δίνει την τελική περιεκτικότητα αυτού του τροφίμου, ωραία, σε Nutri-Score, σε βαθμούς λοιπόν, το οποίο score λέγεται FSA MNPS score. Θα το πω εγώ συνεχές Nutri-Score για ευκολία σε αυτή την παρουσίαση που κάνουμε εδώ. Και αυτό το score κινείται από μείον 15 έως συν 40. Όσο χαμηλότερο το score, τόσο θετικότερη η αξιολόγηση του τροφίμου. Ωραία. Νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Άμα είναι αρνητικό το score από τη στιγμή που αφαιρώ τα θετικά θρεπτικά συστατικά, πάει να πει ότι έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε θετικά θρεπτικά συστατικά από ότι σε αρνητικά θρεπτικά συστατικά. Και στη συνέχεια, αυτό το score από μείον 15 έως συν 40 χωρίζεται σε 5 μπάντε, σε 5 κατηγορίε που αντιστοιχούν στο A, B, C, D και E. Και αυτές οι μπάντε είναι διαφορετικές για τρόφιμα και διαφορετικές για ποτά. Ταυτόχρονα, αφού υπολογίσαμε Nutri-Score, χωρίσαμε εμείς τα τρόφιμα της δικής μας βάσης σε 4 κατηγορίες. Ένα, στα τρόφιμα που ταιριάζουν στην ελληνική μεσογειακή πυραμίδα, στην παραδοσιακή λοιπόν πυραμίδα, σε τρόφιμα που ταιριάζουν στην παραδοσιακή και στη βιώσιμη μεσογειακή πυραμίδα, σε τρόφιμα παραδοσιακά που είναι εκτός μεσογειακής πυραμίδας για οποιονδήποτε λόγο και σε σύγχρονα τρόφιμα. Και προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε πώς αυτά τα δύο συστήματα ταιριάζουν ή όχι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το να δούμε πώς μοιάζει το Nutri-Score σε μια ελληνική αγορά. Σε μια ελληνική αγορά αριστερά βλέπετε τα τρόφιμα, δεξιά βλέπετε τα ποτά. Και θα πούμε λοιπόν και θα δείτε ότι αριστερά τρόφιμα εμφανίζουν αυτό που τα αγγλικά λέμε bimodal distribution. Έχουμε λοιπόν μια κατανομή η οποία έχει δύο ξεχωριστές κορυφές. Έχουμε λοιπόν τρόφιμα με πολύ καλό Nutri-Score μέσω Nutri-Score το B και τρόφιμα τα οποία είναι στην άλλη άκρη και έχουν μέσω Nutri-Score το D. Είναι δύο διαφορετικές ξεχωριστές κατηγορίες τροφίμων και φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχουμε μια ομοιόμορφη κατανομή των τροφίμων στους βαθμούς Nutri-Score. Σε αντίθεση με τα ποτά που φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ υψηλή συγκέντρωση σε ποτά και όταν λέω ποτά εννοώ μη αλκοολούχα ποτά, τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο Nutri-Score D. Αν τα δούμε κατηγορίες τροφίμων, θα δούμε ότι τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν το καλύτερο Nutri-Score, το οποίο είναι αναμενόμενα. Ωραία. Και γενικά και και τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, το ψάρι και τα θαλασσινά έχουν και αυτά πολύ καλό Nutri-Score. Πάμε να τα δούμε ένα υποκατηγορία τροφίμων. Θα δείτε λοιπόν ότι τα αυγά έλαβαν το καλύτερο Nutri-Score που κατηγοριοποιούνται είτε A είτε B. Τα φρούτα έλαβαν από A έως C. Και τα γαλακτοκομικά που είναι και το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου webinar που βρίσκονται εδώ. Ωραία. Τα γαλακτοκομικά είναι στην αρχή-αρχή, η πρώτη στήλη. Ουσιαστικά λαμβάνουν Nutri-Score από A έως και D, με τον κύριο όγκο όμως των γαλακτοκομικών να βρίσκεται στο A, στο B με C και D. Στο B με C, συγγνώμη.
Αν πάμε να δούμε την κατανομή στις πυραμίδες τις μεσογειακές, τότε θα δούμε ότι η παραδοσιακή μεσογειακή πυραμίδα, όπως σας είπα ήδη στην αρχή, είναι ένα πολύ περιοριστικό μοντέλο και μόνο το 25% των τροφίμων τα οποία βρίσκουμε σήμερα στο ελληνικό σούπερ μάρκετ θα θεωρούνταν κατάλληλα από την πυραμίδα της κυρίας Τριχοπούλου για να χτίσω μία μεσογειακή δίαιτα. Με το νέο ορισμό της μεσογειακής πυραμίδας αυτό αυξάνεται και φτάνω σχεδόν στο 60% των τροφίμων στο ελληνικό σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά, έχω περίπου 38% των τροφίμων τα οποία θεωρούνται σύγχρονα τρόφιμα και καμία από τις δύο πυραμίδες δεν θα τα έβαζε στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής. Αν πάμε να συγκρίνουμε το κατά πόσο αυτοί οι ορισμοί της μεσογειακής διατροφής έχουν ή όχι και σημαντική διαφορά στο Nutri-Score, τότε θα δούμε ότι τα τρόφιμα τα οποία ανήκουν στην παραδοσιακή πυραμίδα έχουν Nutri-Score κυρίως A, άρα λοιπόν έχουν ένα πολύ καλό, πολύ χαμηλό Nutri-Score. Άρα λοιπόν αυτοί οι αυστηροί παραδοσιακοί ορισμοί της κυρίας Τριχοπούλου ταιριάζουν πάρα πολύ καλά με το Nutri-Score και με το να καταναλώνω τρόφιμα υψηλής διατροφικής ποιότητας. Η νέα εκδοχή της μεσογειακής δίαιτας αυξάνει πάρα πολύ το εύρος του Nutri-Score που βλέπουμε, διπλασιάζει το σκορ και αυτό σημαίνει ότι επιτρέπει σε πολλά τρόφιμα τα οποία δεν έχουν τόσο καλή διατροφική ποιότητα να μπουν στο πρότυπο. Τώρα το θα μπουν στο πρότυπο δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα μπουν και στη βάση ή στη μέση. Το πιο πιθανό, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι ότι μπαίνουν στην κορυφή της πυραμίδας, αλλά αυτό σημαίνει ότι αν κινηθούμε με πιο παραδοσιακές λογικές, τότε φαίνεται είτε έχουμε είτε δεν έχουμε το Nutri-Score να εξακολουθούμε να επιλέγουμε τρόφιμα υψηλής διατροφικής ποιότητας. Αν πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει ανά μία μπάντα της μεσογειακής διατροφής, θα δείτε λοιπόν ότι όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω την πυραμίδα, ανεβαίνει και το Nutri-Score. Έτσι λοιπόν, στην πυραμίδα της κυρίας Τρικοπούλου, οι κάτω μπάντες, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά έχουν μέσο Nutri-Score A, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, μένουμε στο A και στο B και φτάνουμε στο D, στην κορυφή της πυραμίδας. Αντίστοιχα, θα δούμε αντίστοιχη αύξηση του Nutri-Score όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω και στη βιώσιμη μεσογειακή πυραμίδα. Μόνο που στη βιώσιμη μεσογειακή πυραμίδα, ενώ το μέγιστο που είδαμε στην κυρία Στροχοπούλη ήταν το D, εδώ το μέγιστο που βλέπουμε είναι το E. Και είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πιθανότατα τα νέα τρόφιμα που επιτρέπει η βιώσιμη μεσογειακή πυραμίδα να μπουν, τοποθετούνται περισσότερο προς την κορυφή της πυραμίδας και όχι τόσο προς τη βάση. Αν κοιτάξουμε συγκεκριμένα τα γαλακτοκομικά, θα δούμε ότι έχουν ένα πολύ ωραίο μέσο βολικό, θα έλεγα, B, το οποίο είναι, και το λέω βολικό γιατί είναι ακριβώς αντίστοιχο τις θέσεις που έχουν στη μεσογειακή πυραμίδα. Δεν είναι στη βάση, δεν είναι τρόφιμα τα οποία πρέπει να καταναλώνω αλόγιστα, αλλά είναι τρόφιμα που άμα το δούμε στο σύνολό του σαν κατηγορία, έχουν μάλλον καλό Nutri-Score. Και λέω μάλλον καλό Nutri-Score γιατί στη μεσογειακή πυραμίδα κοιτάμε τα γαλακτοκομικά όλοι μαζί και η σύσταση στη μεσογειακή πυραμίδα είναι να προτιμούμε γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Για τον ορισμό της κυρίας Τριχοπούλου, τα γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά δεν μιλάμε για τυριά χαμηλά σε λιπαρά, εκδοχές λοιπόν τυριών σε χαμηλά σε λιπαρά, ούτε καν γάλα χαμηλότερο σε λιπαρά, με την αυστηρή παραδοσιακή λογική της κυρίας Τριχοπούλου, χαμηλό σε λιπαρά γαλακτοκομικό σημαίνει ότι μετατοπίζομαι από τυρί και πάω προς γιαούρτι και από γιαούρτι και πάω προς γάλα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνω τη λιποπεριεκτικότητα. Στη βιώσιμη πυραμίδα αυτό είναι λίγο πιο ανοιχτό και επιτρέπω χαμηλά σε λιπαρά γαλακτοκομικά okay, να μπουν μέσα. Έτσι λοιπόν μπορώ να βάλω στη νέα βιώσιμη πυραμίδα και χαμηλή σε λιπαρά φέτα, χαμηλή σε λιπαρά γραβιέρα. Με όποιον τρόπο και αν τα δούμε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το Nutri-Score μπορεί με ασφάλεια να προβλέψει και να δει αυτές τις διαφορές στην λιποπεριεκτικότητα και στην περιεκτικότητα σε αλάτι στις τρεις μεγάλες κατηγορίες τροφίμων που παρτίζουν τα γαλακτοκομικά. Έτσι λοιπόν το γάλα, μιλάμε για μη σοκολατούχα γάλατα, ωραία,
έχουν Nutri-Score A κατά μέσο όρο, okay? Και αυτά που έχουν τα ζαχαρούχα γάλατα, για παράδειγμα, παίρνουν Nutri-Score έως και E, το οποίο αντιστοιχεί στη μεγάλη συγκέντρωση σε ζάχαρα που έχουν. Τα γιαούρτια είναι λίγο χειρότερα σε Nutri-Score από τα γάλατα, B. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν και τα δύο να μένουν στα πράσινα κομμάτια του Nutri-Score. Και τα τυριά έχουν κατά μέσο όρο D, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει και περνάμε προς τα πορτοκαλοκόκκινα κομμάτια της κατανομής του Nutri-Score, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όλα τα τυριά έχουν υποχρεωτικά D. Άμα δείτε εδώ, υπάρχει μια μεγάλη διασπορά από A έως C, άρα λοιπόν υπάρχουν τυριά τα οποία κινούνται σε όλο το φάσμα του Nutri-Score. Και για να το δούμε και γραφικά και για να έχετε μια πιο σαφή εικόνα, πράγματα τα οποία όσοι έχετε ασχοληθεί λίγο με το τρόφιμο μπορεί να μην σας ξενίζουν καθόλου. Θα δείτε για παράδειγμα ότι τα φρέσκα τυριά, κατά κύριο λόγο, έχουν καλύτερο Nutri-Score από τα ημίσκληρα ή σκληρά τυριά. Έτσι λοιπόν, τυριά όπως είναι το ανθότυρο που λέμε εδώ στην Ελλάδα, έχουν πάρα πολύ καλό Nutri-Score στις κατηγορίες του B και του A, ειδικά εάν είναι χαμηλά και σε αλάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα φρέσκα τυριά είναι καλά. Έχουμε το μανούρι, το οποίο είναι μόνο του μια κατηγορία και έχει πάρα πολύ ψηλό Nutri-Score εξαιτίας της τεράστιας λιποπεριεκτικότητάς του, που είναι σχεδόν 50%. Και αντίστοιχα, ακόμα και στα ημίσκληρα τυριά, τα οποία κατά μέσο όρο έχουν υψηλότερο Nutri-Score, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις γραβιέρες και τα κεφαλοτύρια, βλέποντας λοιπόν ότι υπάρχουν και εντός των γραβιερών κάποιες γραβιέρες με καλύτερο Nutri-Score από ό,τι κάποιες άλλες. Τι σημαίνει καλύτερο Nutri-Score? Σημαίνει ότι αυτές οι λίγο καλύτερες γραβιέρες θα πάνε στο C, ενώ όλα τα υπόλοιπα ημίσκληρα τυριά θα κινούνται προς το E. Ο λόγος που κινούνται προς το E τα ημίσκληρα τυριά είναι φαινός η αυξημένη λιποπεριεκτικότητά τους. Φαίνεται λοιπόν ότι οι λιποπεριεκτικότητες από 30% και πάνω έχουν μία μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν Nutri-Score D και E, και ταυτόχρονα η αυξημένη περιεκτικότητα σε αλάτι είναι αυτά που φέρνουν τα ημίσκληρα τυριά πιο ψηλά. Κλείνοντας, νομίζω είναι χρήσιμο να μιλήσουμε λίγο και για τα παραδοσιακά τυριά της Κύπρου. Έτσι λοιπόν, και στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, θα δείτε ότι υπάρχουν επιλογές τυριών, οι οποίες μας επιτρέπουν να ακολουθούμε το Nutri-Score. Άρα, λοιπόν, το Nutri-Score δεν είναι απαγορευτικό, δεν είναι ότι θα βάλει όλα τα τυριά στο ίδιο καλάθι. Αντιθέτως, θα δώσει μια ευκαιρία πιθανότατα στον καταναλωτή που θέλει να ακολουθήσει μια μεσογειακή διατροφή να καταλάβει ποιο από τα τυριά που θα δει στο ράφι του σούπερ μάρκετ είναι αυτό που πρέπει να προτιμάει και να καταναλώνει σε μεγαλύτερες ποσότητες. Η ανάλατη λοιπόν αναρρύ θα πάρει ένα C, το χαλούμι θα κινηθεί τόσο σε E όσο και σε D, άρα λοιπόν ακόμα και στην ίδια κατηγορία του χαλουμιού θα μπορέσει ίσως να βρει ένα χαλούμι το οποίο έχει καλύτερη διατροφική σύσταση από ένα άλλο, και δυστυχώς στα κεφαλοτήρια θα μείνει το μήνυμα όπως το λέμε ήδη και στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής, της κατανάλωσης με μέτρο. Ή στο Nutri-Score δεν σημαίνει ότι το τρώω, σημαίνει ότι το καταναλώνω με μέτρο. Εάν θέλω να έχω στη βάση μου ένα τυρί, μάλλον δεν θα κινηθώ σε ένα τυρί που έχει Nutri-Score E, αλλά θα προτιμήσω κάποιο άλλο που έχει Nutri-Score C. Γενικά, το Nutri-Score τόσο στα γαλακτοκομικά όσο και στο σύνολο της αγοράς, στα στερεά τρόφιμα, φαίνεται να έχει δύο μεγάλες κορυφές. Υπάρχουν λοιπόν γαλακτοκομικά τα οποία μαζεύονται γύρω από το B, και αυτά είναι τα γιαούρτια και τα φρέσκα τυριά, και υπάρχουν γαλακτοκομικά τα οποία μαζεύονται γύρω στο D, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ημίσκληρα τυριά, και προφανώς γαλακτοκομικά τα οποία έχουν προσθήκη ζάχαρης, γεύσης, χυμών, μαρμελάδες, σοκολάτα και τα σχετικά.
Τα τρόφιμα που προτείνονται από τις συμβάσεις, από τις συστάσεις, λαμβάνουν καλύτερο Nutri-Score και φαίνεται να υπάρχει μια καλή συμφωνία του Nutri-Score με τη μεσογειακή διατροφή. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλές εκφάνσεις των συστάσεων, όπου και τα φυτικά τρόφιμα είναι καλύτερα σε Nutri-Score από άλλα, και εκεί όμως θα μιλήσω για φυτικά υποκατάστατα κρέατος, κατά κύριο λόγο, ενώ στην περίπτωση των γαλακτοκομικών δεν είναι σαφές ότι το να επιλέξω ένα φυτικό υποκατάστατο γάλακτος είναι η καλύτερη επιλογή για να βελτιώσω τη διατροφική μου ποιότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετές επιλογές στα παραδοσιακά γαλακτοκομικά, εάν θέλω να βελτιώσω τη διατροφική μου ποιότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει υποχρεωτικά να πάω προς φυτικά υποκατάστατα γάλακτος. Τα φυτικά υποκατάστατα γάλακτος συγκεκριμένα έχουν αρκετά κακό Nutri-Score για τους εξής λόγους. Συχνά έχουν προσθήκη ζαχάρων και επίσης είναι πάρα πολύ φτωχά σε πρωτεΐνη όταν μιλάμε για γιαούρτια και γάλατα, ενώ όταν μιλάμε για υποκατάστατα τυριού, τότε στην πλειοψηφία τους τα φυτικά υποκατάστατα τυριών είναι πάρα πολύ υψηλά σε λίπος. Ουσιαστικά είναι λίπος με άμυλο, το οποίο έχει με κάποιο τρόπο σταθεροποιηθεί, και έτσι λοιπόν η σύστασή τους είναι πολύ πολύ χειρότερη από αυτή των ζωικών. Το Nutri-Score λοιπόν φαίνεται να έχει μια πολύ καλή ικανότητα να ξεχωρίζει τα δύο άκρα της πυραμίδας. Μπορεί να αντιπροσωπεύσει το εύρος που έχουν τα τρόφιμα στη διατροφική του σύσταση, τόσο εντός της πυραμίδας και όσο εντός και σε κάθε μπάντα της πυραμίδας. Και επίσης μπορεί να μας βοηθήσει εντός μιας μπάντας να βρούμε διαφορετικές επιλογές. Τώρα, τα παραδοσιακά τρόφιμα δεν έχουν de facto καλύτερο Nutri-Score από ό,τι είναι τα σύγχρονα τρόφιμα, τα τρόφιμα εισαγωγής. Και αυτό γίνεται διότι το Nutri-Score δεν ασχολείται με το κατά πόσο κάτι είναι παραδοσιακό ή πολιτισμικό αγαθό ή όχι. Ασχολείται με το κατά πόσο αυτό το τρόφιμο μπορεί με ασφάλεια να ενταχθεί σε μία δίαιτα. Και έτσι λοιπόν, είτε είναι παραδοσιακό είτε όχι, τότε δεν ξεχωρίζει αν αυτό θα πρέπει να καταναλώνεται περισσότερο ή όχι. Αντιθέτως, θα μπορούσα να πω ότι σε μερικές κατηγορίες τροφίμων τα μη παραδοσιακά τρόφιμα ίσως να έχουν καλύτερο Nutri-Score, γιατί αυτό τους έχουν νέα συστατικά. Έτσι λοιπόν, το παράδειγμα της μαρμελάδας, μια μαρμελάδα η οποία έχει προσθήκη ζάχαρης, έχει χειρότερο Nutri-Score από μια μαρμελάδα η οποία δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει γλυκαντικές ύλες από στέβια ή και καθόλου πρόσθετα ζάχαρα. Αυτό δεν συμβαίνει σε μεγάλο ποσό στα τυριά. Έτσι λοιπόν, τα light ή μη σκληρά τυριά με το νέο Nutri-Score δεν έχουν υποχρεωτικά καλύτερο Nutri-Score. Κάποια από αυτά ίσως να έχουν οριακά καλύτερο Nutri-Score, αλλά θα πρέπει η λιποπεριεκτικότητά τους να μειωθεί λίγο παραπάνω από τα τωρινά δεδομένα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να μειωθεί λίγο ακόμη η λιποπεριεκτικότητα για να μπορέσουμε να δούμε αυτή τη διαφορά μεταξύ E που θα βλέπαμε σε ένα κεφαλοτήρι με D που θα βλέπαμε σε μία light γραφιέρα. Στην πλειοψηφία των γραφιερών, οι οποίες είναι ήδη σε D, είτε είναι light είτε είναι full fat, βλέπουμε το ίδιο Nutri-Score. Από εμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το εργαστήριο της κυρίας Κρυψοκεφάλου και την ομάδα που έχει ενταχθεί στη Health για αυτή την ανάλυση και είμαι διαθέσιμος για τυχόν ερωτήσεις. Τέλεια, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας για την πολύ περιεκτική παρουσίαση. Να μου επιτρέπετε να σχολιάσω κι εγώ το πόσο ενδιαφέρουσα ήταν η σύγκριση μεταξύ βιώσιμης πυραμίδας και μεσογειακής, καθώς και από την πλευρά τη δικιά μας, όσον αφορά τα φυτικά, τα ροφήματα σε σχέση με τα υποκατάστατα γάλακτος. Έτσι, σε εισαγωγικά καταρρίπτεται ο μύθος για το φρέσκο γάλα, το αγελαδινό, σε σχέση με τα φυτικά ροφήματα περί Nutri-Score. Τώρα είμαστε στη διάθεση σας για ερωτήσεις, είτε μέσω του Q&A, είτε μέσω του Raise Hand.
Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει, ήταν όλα πάρα πολύ κατανοητά. Νομίζω η κυρία Ιωάννου σήκωσε χέρι. Σήκωσε χέρι η Ελίνα Ιωάννη. Ναι, αμέ. Ελίνα. Ελίνα, σε ακούμε. Δεν ξέρω αν είσαι. Αν έχει θέμα με το μικρόφωνο σου, μπορεί να υποβάλει την ερώτηση μέσω του Q&A session. Η αλήθεια, αν είναι πιο εύκολο. Όσο περιμένουμε να πω ότι για μένα σημαντικό είναι πραγματικά όταν αξιολογούμε συστήματα και όχι συγκεκριμένα τον Nutri-Score, οποιοδήποτε, να κοιτάμε τόσο την κατανομή σε όλη την κατηγορία, αλλά μπορούμε να δούμε και αν μπορεί πραγματικά να ξεχωρίσει τα τρόφιμα μεταξύ τους. Πολλές φορές παθαίνουμε ένα πανικό ότι όλα τα τρόφιμα πέφτουν στον ίδιο κουβά και δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που όλα τα τυριά μπαίνουν στον τοίχο. Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα η πρώτη μου αντίδραση είναι δεν μου αρέσει. Αλλά όταν πας και κοιτάς στο βάθος και βλέπω ότι okay, αυτά τα τυριά που είναι παρόμοια παίρνουν τοίχο, αλλά αυτά τα τυριά που δεν είναι παρόμοια και είναι διαφορετικά παίρνουν ένα καλύτερο σκορ, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το αναγνωρίσουμε αυτό, διότι τελικά κανένα σύστημα επισήμανσης δεν είναι χρήσιμο αν καταλήξω όλα τα τρόφιμα στο ράφι να είναι τα ίδια. Δηλαδή, δεν θα γυρίσω και το αναλυτής να το διαβάσει. Δεν μου δίνει κάποιο λόγο να το αξιοποιήσω. Αν λοιπόν μπορώ να ξεχωρίσω αυτά τα 1, 2, 3 τρόφιμα, ειδικά για εταιρείες οι οποίες έχουν στο πορτοφόλιό τους αυτά τα τρόφιμα, μπορούν να το δουν και σαν ευκαιρία ανάπτυξης. Ξαφνικά ένα τρόφιμο το οποίο μπορεί κάποιος να μην το προτιμούσε γιατί μπορεί να το έβρισκε λίγο πιο άγευστο και θα είναι συγκριτικά λίγο πιο άγευστο επειδή είναι λίγο χαμηλότερο σε αλάτι και χαμηλότερο σε λιπαρά μέχρι να το συνηθίσει από ένα άλλο. Αλλά αν συστηματικά κάθε φορά που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ βλέπω ότι είναι πραγματικά τόσο καλύτερο και είναι παρόμοιο ακόμα και με το γιαούρτι πολλές φορές, θα αρχίσω σιγά σιγά να μετακινούμε προς τα εκεί. Αντίστοιχα, αυτό που είπα για τα light, για τις light γραβιέρες, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό από θέμα R&D και ανάπτυξης, να δω ποια είναι τα όρια στα οποία ίσως θα πρέπει να πιέσω το σύστημά μου για να έχει νόημα η επένδυση στο να βγάλω light γραβιέρα. Αν λοιπόν η light γραβιέρα παίρνει το ίδιο Nutri-Score με την άλλη για 1 ή 2 γραμμάρια ανά 100 λίπος, ίσως είναι σημαντικό να κάνω αυτή την έξτρα επένδυση, να πάω παρακάτω, να φανεί και άρα λοιπόν να μπορώ και χωρίς πολλά λεφτά πλέον σε marketing να επικοινωνήσω στον καταναλωτή ότι κοίτα, όταν κοιτάς όλες τις γραβιέρες υπάρχει αυτή η μία εδώ η οποία είναι διαφορετική και μένει λίγο μόνη της στην αγορά. Αυτό θα ήθελα εγώ λίγο να βάλουμε στο μυαλό μας. Thank you, Αντώνη, γι' αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Η ερώτηση που είχε η Ελίνα ήταν, γιατί δεν έχει μικρόφωνο και δεν μπορούσε να γράψει στο chat, ήταν κατά πόσον αυτό που έδειξες από το γεωπονικό, η καταχώρηση των τροφίμων, αν μπορεί να έχει access οποιοδήποτε σε αυτή την λίστα, και αν αυτή η λίστα που δουλεύετε στο υγειοπονικό με την κυρία, με την δόκτωρ Καψοκεφάλου εμπλουτίζεται με καινούργια προϊόντα και αν υπάρχει ο στόχος να εμπλουτιστεί με κάποια κυπριακά προϊόντα going forward. Ωραία. Εγώ μπορώ να απαντήσω στα 2 από τα 3. Η λίστα αυτή εμπλουτίζεται συστηματικά, εννοώντας ότι σας έδειξα τη σταθερή που κάναμε εμείς, που χρησιμοποίησα το 2020 και ο λόγος που χρησιμοποιήσα το 2020 είναι γιατί συλλέγοντας όλη αυτή την πληροφορία πήρε κάποιο χρόνο να μπουν από τη φωτογραφία. Αυτή τη στιγμή κλείσαμε την τρίτη επικαιροποίησή της πριν από μερικούς μήνες και προσπαθούμε κάθε έτος, 1,5 έτος, ανάλογα και με τις συνεργασίες που έχουμε, γιατί είναι ένα αρκετά κοστοβόρο εγχείρημα, να την ανανεώνουμε.
Οι ανανέωσεις που έχουμε κάνει, οφείλω να πω ότι στα 4 χρόνια που κάναμε ανανέωση δεν είδαμε διαφορές στα υπάρχοντα προϊόντα. Είδαμε νέα προϊόντα να μπαίνουν. Έτσι λοιπόν, τα παλιά προϊόντα, ακόμα και αν τα επικαιροποιήσαμε, δεν είδαμε τεράστιες διαφορές στη διατροφική του σύσταση. Παρ' όλα αυτά είδαμε. Δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι των φυτικών υποκατάστατων, είδαμε τεράστια επέκταση στα τελευταία 3 χρόνια. Ξεκινήσαμε λοιπόν με 5 τρόφιμα και τώρα έχουμε πάνω από 150 αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμη. Δουλεύουμε στο να είναι διαθέσιμη και όταν λέω δουλεύουμε στο να είναι διαθέσιμη, ακριβώς επειδή υπάρχει ένα κόστος της επικαιροποίησης και γίνεται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, δεν μπορεί να είναι open access. Παρ' όλα αυτά, η βάση είναι κομμάτι ενός προγράμματος της EFSA, το οποίο έχει ως στόχο να φτιάξει πίνακες σύστασης τροφίμων για όλη την Ευρώπη. Και άρα λοιπόν μέσω αυτού του προγράμματος της EFSA στα επόμενα χρόνια θα είναι διαθέσιμο της Ελλάδας. Και εκεί βέβαια τους όρους θα τους έχει η EFSA, δηλαδή ποιο version θα έχει και πόσο συχνά θα το ανανεώνει και. Παρ' όλα αυτά είναι στο πλάνο μας. Τώρα, για επέκταση στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει από εμάς, από όσο γνωρίζω, κάποιο πλάνο, με την έννοια του ότι για να γίνει αυτό είμαστε ανοιχτοί. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με κάποιον κυπριακό φορέα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Χρησιμοποιούμε online tools για τη συλλογή φωτογραφιών, αλλά και για το χτίσιμο της βάσης. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ενδιαφέρον και ένα συνεργάτης με ενδιαφέρον και budget, ώστε να μπορέσει να γίνει μια συνεργασία και να επεκταθεί και στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μιας και τα περισσότερα προϊόντα είναι, πολλά από αυτά είναι κοινά. Δηλαδή, νομίζω τα κοινά προϊόντα θα πρέπει να καλύπτουν σχεδόν το 50% της κυπριακής αγοράς. Άρα, λοιπόν, είναι απλά επέκταση σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Και αυτό ίσως να ήταν το πιο ενδιαφέρον, κατηγορίες οι οποίες είναι ξεχωριστές για την Κύπρο να γίνουν μια επέκταση συγκεκριμένα για την Κύπρο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια κρούση από την Κύπρο, δεν έχει εκφράσει κάποιος ένα ενδιαφέρον για να κάνει αντίστοιχη δουλειά. Απλά να προσθέσω σε αυτό που είπες για τους παρευρισκόμενους και στην ερώτηση της Ελίνας. Ξέρω ότι στο πρόγραμμα αυτό που ανέφερε ο Αντώνης για την EFSA, τη συλλογή των δεδομένων για την Κύπρο την κάνει το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Γενικό Χημείο του Κράτους κάνει και ένα database με παραδοσιακά προϊόντα που είναι open access. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα βρει να βρει τις πληροφορίες πάνω στην ιστοσελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους της Κύπρου ή υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα contact points που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Αλλά ξέρω ότι το δικό μας, ας το πούμε έτσι, το αντίστοιχο που το δουλεύει το Γενικό Χημείο του Κράτους ως ενός βαθμού είναι open access. Άρα όποιος χρειάζεται παραπάνω πληροφορίες μπορεί να τις βρει και εκεί. Απλά να διευκρινίσω εδώ ότι το ότι δεν είναι η δική μας open access δεν σημαίνει ότι Ναι. είναι διαθέσιμη. Με Τον. επικοινωνία με την κυρία Καψοκεφάλου μπορεί να γίνει διαθέσιμη, απλά δεν υπάρχει κάπου αναρτημένη για οποιονδήποτε να μπει και να την ψάξει. Η βάση είναι διαθέσιμη, δεν είναι κάτι που την κρατάμε εμείς κλειστό, απλά δεν υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που να την κάνει διαθέσιμη σε όλους. Τέλεια, ευχαριστούμε. Κάποιες άλλες ερωτήσεις? Εγώ ήθελα να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, αν δεν υπάρχουν άλλες ή μέχρι να σκεφτούν οι υπόλοιποι κάποιες άλλες ερωτήσεις. Όσον αφορά τα light με προϊόντα versus με τα full λιπαρά, όσον αφορά το Nutri-Score. Υπάρχει, μας έδειξες Αντώνη με πολύ ενδιαφέρον, το γεγονός ότι σαν οι εταιρείες τροφίμων ότι θα ήταν καλό να κάνουν invest αυτό που είπες εσύ, το να μπορούν να μειώσουν τα λιπαρά, ειδικά στα γαλακτοκομικά συγκεκριμένα, για να πάνε προς τα light. Όσον αφορά τον τρόπο που δουλεύει το Nutri-Score, με το plus και minus, ενώ που βάζεις κάποια συστατικά, σου βγάζει plus, κάποια σου βγάζει minus. Όσον αφορά αυτό, υπάρχει κάποια ένδειξη του τύπου αν χρησιμοποιείς αυτό το συστατικό, π.χ. για να μειώσεις, ξέρω εγώ, το fat, παίρνεις θετικό ή αρνητικό point.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό με τα light, μια διευκρίνηση. Το Nutri-Score έκανε update το 2023. Στο προηγούμενο update ήταν πιο ξεκάθαρη η διαφορά μεταξύ light και μη light γραβιερών. Απλά στο καινούριο update μετατράπηκε λίγο όλος ο αλγόριθμος γενικά. Και ο λόγος που μετατράπηκε ο αλγόριθμος όλος λίγο πιο γενικά είναι για να μπορέσει να κατέβει το ελαιόλαδο προς το B από το C. Και έτσι λοιπόν η λογική του Nutri-Score πήγε να είναι λίγο πιο αυστηρό προς τα πάνω της πυραμίδας και λίγο πιο χαλαρό προς τα κάτω της πυραμίδας. Άρα λοιπόν κερδίσαμε κάποια και χάσαμε κάποια άλλα, για να το πω έτσι απλά. Okay. Τώρα, στα γαλακτοκομικά αυτό που χάσαμε ουσιαστικά είναι αυτή η ικανότητα διάκρισης ανάμεσα σε light και μη light ημί σκληρατηριά. Τώρα, για αυτό που ρωτάς, γενικά η λογική είναι ναι, ότι το Nutri-Score σου δίνει μια κατεύθυνση του πώς θα μπορέσει να κινηθείς, εννοώντας ότι τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος να τον πιάσεις, γιατί αν δεν έχεις πιάσει το 40% του προϊόντος δεν έχεις πιάσει τίποτα, και όταν λέμε φρούτα και λαχανικά, εκεί έχει μια εκτεταμένη λίστα στα πλαίσια των UPFs, όπου ουσιαστικά οτιδήποτε θεωρείται UPF συστατικό δεν μετράει. Okay. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αρκετά αυστηρό. Τώρα, στο κομμάτι των γαλακτοκομικών, νομίζω ότι είναι αρκετά straightforward ο αλγόριθμος. Ουσιαστικά το μόνο που μετράνε τα γαλακτοκομικά έξτρα πρακτικά, αν εντάξει, βγάζω απ' έξω τα παγωτά, έτσι. Το τελείως. Είναι μόνο η πρωτεΐνη, είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να προσθεθεί εκεί. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι αρκετά σταθερή και δεν αυξάνεται. Άρα λοιπόν, αν θέλω να κάνω αλλαγές, είναι να μειώσω το λίπος και το αλάτι. Δεν παίρνεις negative points για κανένα από τα συστατικά αυτά. Δηλαδή, το μόνο συστατικό το οποίο παίρνει negative point έξτρα είναι τα γλυκαντικά πλην της στέβιας. Okay. Το μόνο λοιπόν το οποίο είναι λίγο penalized είναι τα γλυκαντικά. Άρα λοιπόν για τα γαλακτοκομικά είναι σχετικά εύκολο, ας το πούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο, το καταλαβαίνω. Πρέπει να δουλέψουμε λίγο τη λιποπεριεκτικότητα. Και δεν κρύβω ότι και το αλάτι είναι σχετικά δύσκολο στα ημί σκληρατηριά. Δηλαδή και το αλάτι είναι αρκετά υψηλό. Και όχι μόνο, δηλαδή είδατε και στα παραγωγικά της Κύπρου, ήταν μια πολύ μικρή διαφορά μεταξύ του βιολογικού χαλουμιού με τα άλλα, που παρόλα αυτά αυτή η πολύ μικρή διαφορά, το οποίο αν διάβαζα την ετικέτα δεν θα την έβλεπα, κάνει διαφορά στο τελικό Nutri-Score. Δεν νομίζω, και γιατί το λέω αυτό, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τεράστιες οι διαφορές. Μιλάμε για ένα μικρό αλματάκι στη λιποπεριεκτικότητα που θα μπορούσε να φέρει τη διαφορά, και σίγουρα όχι σε όλα τα προϊόντα, έτσι. Εγώ το λέω από την άποψη, π.χ. τώρα που έδωσε παράδειγμα το αλάτι. Αν ας πούμε κάνεις replace το sodium chloride με sodium, με το Losol, sodium potassium chloride. Δεν Πάλι υπάρχει πρόβλεψη για δεν αρνητικά υπάρχει πρόβλημα. points. Εντάξει, οκ, τέλειο. Okay. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και αν πάρουμε και το παράδειγμα, άλλα παραδείγματα από τα δημητριακά, για παράδειγμα, μπορούμε να σκεφτούμε και τεχνολογικές εφαρμογές, εννοώντας ότι μπορεί ανάλογα με τη μερειδοποίηση που έχω, δηλαδή αν είναι ήδη σε φέτες ή οτιδήποτε, όπως τα δημητριακά, για παράδειγμα, το αλάτι, η ζάχαρη είναι στην επιφάνεια, θα μπορούσε να μην έχει το ίδιο μέσα περιεκτικότητα και με κάποιο τρόπο να δουλέψω σε τεχνολογίες όπου η αλμυρότητα θα είναι στην επιφάνεια, άρα θα πάρω την αλμυρή γεύση, αλλά το συνολικό περιεχόμενο θα είναι χαμηλότερο. Υπάρχουν όλα αυτά στο Nutri-Score, δεν ποινικοποιούνται, okay, δεν είναι αρνητικά. Αυτό που μας νοιάζει τελικά είναι η συνολική σύσταση. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι σημαντικό, ειδικά για τα παραδοσιακά προϊόντα, να χρησιμοποιήσουμε το Nutri-Score ως έναν τρόπο να δούμε από τα παραδοσιακά προϊόντα ποια έχουν καλό Nutri-Score, γιατί φαίνεται να είναι αρκετά αυτά που είναι με καλό Nutri-Score και να μπαίνουν στη μεσογειακή διατροφή, και να το βρούμε σαν μια ευκαιρία να τα αναδείξουμε. Okay? Και όχι να πάμε σε αυτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι παραδοσιακά, γιατί στην Ελλάδα, αν ρωτήσει κάποιον που είναι παραδοσιακό τυρί, θα σου πει γραβιέρα και φέτα, και έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν 300 διαφορετικές ποικιλίες τυριών στην Ελλάδα,
που από αυτές πολλές έχουν καλύτερο Nutri-Score. Ίσως λοιπόν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθούμε και με τα άλλα, τα οποία δεν τα έχουμε ξεχάσει, και όπως έχουμε τα Ancient Grains, να κάνουμε λίγο revival παλιότερες συνταγές, πιο τοπικές συνταγές, οι οποίες αναδεικνύουν νομίζω και για τις τοπικές βιομηχανίες και έναν λίγο τοπικό χαρακτήρα σαν βιομηχανία, σαν enterprise. Δηλαδή δεν θα έρθει μια ξένη βιομηχανία να αναβιώσει μια παλιά ελληνική ή κυπριακή συνταγή, αλλά αν το κάνει μια τοπική εταιρεία, αποκτάει και έναν κοινωνικό ρόλο, ας το πούμε έτσι, πέρα από της ανάπτυξης της καλής υγείας. Σίγουρα, σίγουρα. Που εντάξει, και εμείς προωθούμε πάρα πολύ το χαλούμι, που θα μπορούσαμε να προωθούμε και σε έξω αγορές, αλλά και στις εγχώρες. Εντάξει, ενάρι είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε αρκετά ήδη. Τώρα, για κάποια πιο παλιά, τα οποία μπορεί να έχουν στο πέρασμα των καιρών να μην υπάρχουν στην αγορά, αλλά να υπάρχουν σε τοπικές κοινωνίες, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να δούμε σιγά σιγά. Π.χ. το κατοίκι δομοκού, που είναι, άμα το δεις, είναι προς το light, ενώ όσον αφορά το Ναι, fat food, που το είναι κάτι. κατοίκι σχετικά χαμηλά το είχαμε πάρα πολύ ξεχασμένο στην Ελλάδα και τώρα είναι τόσο trendy που δεν νομίζω ότι υπάρχει εστιατόριο που δεν χρησιμοποιεί κατοίκι ή σπίτι που δεν χρησιμοποιεί κατοίκι. Ενώ αν κάποιος μας έλεγε ότι αν το πάμε απλά θα αναμίξεις γιαούρτι με φέτα και θα το φας αυτό, κάποιος θα έλεγε ναι, αλλά αυτό δεν είναι φέτα. Τώρα πολύ εύκολα θα αλλάξει τη φέτα για το κατοίκι. Είναι αυτά τα παραδείγματα. Πράγματα τα οποία υπάρχουν και επειδή το κατοίκι είναι pop και είχε τα προβλήματά του, αν δείτε την ελληνική αγορά, υπάρχουν πολλά generic κατοίκι, αλειφωτή, το ένα το άλλο, που όταν πλέον ο καταναλωτής έχει εξοικειωθεί με τη γεύση και την υφή και τη χρήση, βγαίνουν και άλλα τα οποία μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω και γάλατα από άλλες περιοχές και να κινηθώ στο ίδιο προϊοντικό προφίλ. Αυτό νομίζω ότι αντί να μας τρομάζουν το Nutri-Score ή οποιοδήποτε Nutri-Score, εκεί έρχεται το πάντρεμα με τη μεσογειακή να μας δίνει ένα ωραίο creative brief για το R&D. Να, σίγουρα. Τέλεια. Ευχαριστούμε Τέλεια. πάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχόμαστε να σας έχουμε μαζί μας και στο επόμενο μας webinar. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Να ευχαριστήσουμε και όσους ήταν σήμερα μαζί μας και θα τα πούμε ξανά στις 19 Απριλίου. Τέλεια. Γεια Γεια σας. σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.